Πριν κόψουμε τα κομμάτια και τα δώσουμε, θα πω δύο λόγια για ευχές. Νομίζω ότι πολύ μας αγαπάει ο Θεός και μας αγαπάει πολύ περισσότερο και από ό,τι ξέρουμε και από ό,τι νιώθουμε και από ό,τι καταλαβαίνουμε. Είναι σαν αυτόν τον έρωτα που έχει ο Θεός, που τρελαίνεται αυτός που τον έχει και δεν αντέχει και δεν σκέφτεται και δεν κάνει και δεν κοιμάται και δεν... Έτσι μας αγαπάει ο Θεός. Και μας χάρισε ακόμα μια χρονιά. Μας χάρισε μια χρονιά ζωής για να απολαύσουμε όλα αυτά τα οποία μας δίνει. Και τα υλικά, αλλά και τα πνευματικά. Αυτό που εύχομαι σήμερα μέσα από την καρδιά μου είναι αυτόν τον Θεό να τον βρούμε. Σε αυτόν τον Θεό να κοιτάξουμε, να στρέψουμε τα μάτια μας. Αυτός ο Θεός να μας γεμίσει χαρά, χαρά και πάνω από τη χαρά είναι και ελπίδα. Δεν ήρθε εδώ στη γη για να παιδευόμαστε. Πώς τα φέραμε από εδώ, πώς τα φέραμε από εκεί, να ζωγραφίζουμε στο μυαλό μας έναν Θεό τιμωρό, έναν Θεό εισαγγελέα, έναν Θεό δικαστή. Και τούτος εδώ ο καημένος ο Θεός. Δεν ταιριάζει ο καημένος ο Θεός. Εμείς είμαστε καημένοι που βρήκαμε μέσα στο μυαλό μας τέτοιον Θεό. Ποιος μας βάζει αυτές τις σκέψεις? Δεν θέλει σκέψη πολύ για να τον βρούμε. Ο διάολος μας βάζει. Σου λέει άμα πιστέψει ότι ο Θεός τον αγαπάει, τον έχασα, πάει, τελείωσε, δεν είναι δικός μου. Γι' αυτό λοιπόν τότε τη χρονιά να νοιαστούμε για την αγάπη του Θεού, να αφαιθούμε στην αγάπη του Θεού, να ψάξουμε την αγκαλιά του Θεού και να χωθούμε μέσα. Και αν βρούμε αυτόν τον Θεό, όλα θα είναι πανέμορφα. Σκεφτόμουν απόψε, έκανα κι εγώ τους λογισμούς μου, τις σκέψεις μου, το ταμείο μου που λένε. Είπα, πώς λένε οι λογιστές, για να έσοδα, έξοδα. Σε τι ξοδευτήκαμε? Τάχα με αυτά που ξοδευτήκαμε? Όχι. Τζάμπα πήγαμε και ξοδευτήκαμε σε άγχος, σε βάσανα, σε πόνους, σε δυστυχίες, σε τούτο, σε εκείνο. Αντί να σκεφτούμε και να πούμε θα χωθώ κάτω από το Θεό, από τη χάρη του Θεού, θα μπω μέσα στην αγκαλιά και στην αγάπη του Θεού. Και τι ωραία φράση, μωρέ, που τη λέγανε παλή συνέχεια, την κράτησαν οι αγιορείτες, την ξεχάσαμε εμείς. Έχει ο Θεός. Αυτό να πιστέψουμε σήμερα, ότι έχει ο Θεός. Και πιστεύω ότι αν σκεφτούμε ότι μια στιγμή όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη βρίσκαν αυτόν τον Θεό, όλοι, πάνω κάτω, μαύροι, άσπροι, κόκκινοι, κίτρινοι, πορτοκαλί, δεν ξέρω τι είναι τα χρώματα, αν βρίσκαμε τον Θεό, θα γινόταν η γη παράδεισος. Παράδεισος. Κανένας δεν θα χρειοκοίταγε κανένα. Κανένας δεν θα μάλωνε κανένα. Κανένας δεν θα σκότωνε κανένα. Τι κακό και τούτο δε σας συγκλονίζει που τελείωσε η προηγούμενη χρονιά και κάθε μέρα μετρούσαμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 φόνους και δυστυχίες και αυτά. Γιατί χάσαμε την αγάπη του Θεού και την αγάπη μεταξύ μας. Πάμε λοιπόν να τα βρούμε αυτά την καινούργια χρονιά. Υπάρχουν αυτά. Yeah.
και ο Θεός υπάρχει και ο Θεός είναι αγάπη και η ψυχή μας υπάρχει και είναι αγάπη. Πώς τα καταφέρνουμε να μην τα καταφέρνουμε σε αυτό? Αυτό θέλει πολύ προσπάθεια. Πιο πολύ θέλει προσπάθεια η μαυρίλα και η δυστυχία παρά η ευτυχία μας. Να βρούμε λοιπόν αγάπη, να βρούμε συνάνθρωπο, να βρούμε τέρι και να ερωτευτούμε. Η ζωή που μας έδωσε ο Θεός τα έχει όλα αυτά. Πάμε λοιπόν, πάμε να τα βρούμε και αν θέλετε τώρα θα το πω και αν δεν χρειάζεται να το πω. Και αν θέλετε έναν τρελό παπά να τα κουβεντιάσετε αυτά, μπας και βρείτε άκρη, ο τρελός υπάρχει. Εάν τώρα εσείς ψάχνετε σοβαρό παπά, σοβαρή παρέα, και αυτός υπάρχει. Αυτή είναι περισσότερο και καλύτερο και πιο πολλά ξέρω από τον τρελό. Ο τρελός όμως δεν θα αλλάξει. Ευχηθείτε να μην φοβηθεί και αλλάξει ούτε αυτή τη χρονιά. Τρελός ήρθε, τρελός θέλει να φύγει. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Την άλλη τη γιορτή, τη μεγάλη, τώρα τα φώτα θα την κάνουμε απέναντι. Και Αγιάννης όπως πετυχαίνει και έχει Θεός, έτσι θα συνεχίσουμε Κυριακή σε Κυριακή. Κυριακή σε Κυριακή, αγάπη σε αγάπη, τρέλα σε τρέλα, καλή χρονιά. Πόλ ουρανό φάλωρα του Χριστού, μυστικού δεσπότου των φωστήρων των φαϊνών, των Εκκεσαρίας και Καπαδόκων χώρας, βασιλείων των Μέγαν, πάντες τιμήσομαι. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δεν θέλω να ξεχνάω να ευχαριστώ όλους αυτούς που όλη τη χρονιά που πέρασε μου κάνατε τη ζωή υπέροχη, πανέμορφη, γλυκύτατη, μοναδική. Πρώτα τον Θεούλη και την Παναγία και τους Αγίους. Δεύτερον, το Δεσπότη μου που μας αγαπάει και σαν ενορία και σαν τρελό Παπαχρίστο και σαν παρέα και σαν και σαν και σαν. Και μου δίνει όλα εκείνα που χρειάζομαι να γυρίζω γύρω-γύρω και να μιλάω. Νιώθω ότι αυτό μου έδωσε διακόνημα ο Θεός, να γυρνάω και να μιλάω κυρίως στους νέους και στα παιδιά σας. Τρίτον, τέταρτο στη σειρά να ευχαριστήσω τους ψάλτες μας. Χαρώ πως εδώ είμαστε όχι ευλογημένοι, όχι τυχεροί. Δεν νομίζω στη ζωή μου να μπορούσα να είχα καλύτερη τύχη από αυτά τα παιδιά, από αυτή την παρέα, από αυτούς τους ψάχνους. Δεν είναι μόνο ότι έχουν καλή φωνή. Δεν είναι μόνο ότι ξέρουν καλά τη μουσική. Δεν είναι μόνο ότι τα λένε καλά. Έχουν και υπέροχες καρδιές. Κάντε προσευχή σας παρακαλώ. Ένα, τα υπόλοιπα τα ξέρουν αυτοί να τα πούνε. Να είναι αγαπημένοι μεταξύ τους. Να είναι αγαπημένοι με τον Θεό και να είναι αγαπημένοι και με τον παπά τους. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ. Μαϊμουδάκη και εσύ, πολύ σε ευχαριστώ που ήρθες σήμερα. Κοιτάτε τι ωραία ψάλικη η γυναίκα, την ακούσατε. Εγώ είπα μια στιγμή, τώρα την κάνω από το ψάλι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όσους διακονούν μέσα στο ιερό. Ευχαριστώ όσους μας αγαπάνε. Ευχαριστώ και αυτούς που μπορεί κάπου να μας αγριοκοιτάζουν. Έχω και αυτούς τους αγαπάω. Ευχαριστώ όσους μου δίνουν πράγματα για να δίνουμε στους φτωχούς. Όσοι, σε αυτούς που έχουν ανάγκες. Ευχαριστώ όλους αυτούς που έρχονται για εξομολόγηση. Τι υπέροχα πράγματα μου χαρίζετε. Βλέπω καρδιές. Υπέροχες, γλυκύτατες, πανέμορφες, αγιασμένες. Εγώ όλους καλούς σας βλέπω, δεν ξέρω γιατί. Ψάχνω να βρω κανένα αναμαρτωλό.
Και δεν έχω βρει μέχρι τώρα ούτε έναν αμαρτωλό από αυτούς που έρχονται για αξιολόγηση. Να ευχαριστήσω τους επιτρόπους και τις επιτρόπισσες και αυτής της Εκκλησίας και της άλλης Εκκλησίας. Τι υπέροχα παιδιά εδώ, κορίτσια σε αυτόν τον ναό, τα αγοράκια από εκεί. Τι υπέροχους επιτρόπους. Μόνον υπέροχους ανθρώπους που δίνει τελευταία ο Θεός. Ευχαριστώ και όλους αυτούς που με καλούν για ομιλίες και περνάω όμορφα και κάνω ταξίδια. Τώρα θα φύγω το Γενάρη. Όχι, δεν σα το πω για να μην ζηλέψετε. Όχι, και το Γενάρη θα φύγω, αλλά θα κανονίσω Σαββατοκύριακα να είμαι πάντα εδώ. Ευχαριστώ και την παπαδιά μου που με ανέχεται, που μας αντέχει, που πάντα έχει κάτι καλό να δώσει και να πει και να βοηθήσει. Ευχαριστώ και τα παιδιά μου που και αυτά με ανέχτηκαν και με ανέχονται, αλλά και γεμίζω την ψυχή μου και την καρδιά μου ομορφιές. Σας ευχαριστώ όλους. Όλους σας ευχαριστώ. Ναταλία μου, πολύ σε ευχαριστώ. Και πολύ σε αγαπάω. Ευχαριστώ την Άκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε πάλι δώρα. Αν τα κανονίσουμε να έχουμε δώρα, δεν ξέρω. Και μου λέει κάποιος, βάλει και ένα πανέρι δίπλα. Όχι. Εμείς τα δώρα δεν τα ανταλλάσσουμε με λεφτά. Εκεί έξω τι έχω. Έχω λαδάκια και αγιασμούς από όλα τα προσκυνήματα που πάω. Όποιο προσκύνημα πάω και μου δίνουν, τα αναμειγνύουμε και σας τα δίνουμε να χρείεστε από αυτά. Και αγιασμούς έχει από παντού και λαδάκια. Και την εικονίτσα του Παπαφώτη. Σε λίγες μέρες θα φάω στον Παπαφώτη. Λοιπόν, πάμε τώρα. Να κόψουμε το πρώτο για την παραγκίτσα και το Χριστούλη μας. Yeah.
πετύχει. Κάτσε να τραγουδήσεις.